Λοιπόν, να ξέρετε, είμαι σε πάρα πολύ κακή ψυχολογία. Πάρα πολύ κακή. Γιατί αντιλαμβάνομαι, έχω αντιληφθεί βασικά ότι δεν έχει ψεκάσει ο Δήμος και με έχουν γαμίσει τα κουνούπια παντού. Αν πει, δεν είναι και αμφάνιση αυτή που δεν είναι και αμφίεση αυτή. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, σκοπέλες είμαστε. Πάμε στα όνειρα. Λοιπόν, πρώτο για σήμερα. Γεια σου, Αγγελική. Ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω να σου πω το όνειρό μου. Λέει ότι πήγα σε ένα σχολικό χορό και ότι τα είχαμε τον πρώην μου. Επίσης, ο χώρος που ήταν χορός, ήταν το μέσα ενός πλυντηρίου. Πλησίασα τον πρώην μου και ήμασταν ζευγάρι. Μετά όμως, αφού τάχα μου πέρασε η ώρα, μιλούσαμε αυτόν από το τηλέφωνο χωρίς σταματημό. Εν τω μεταξύ, όταν μιλούσαμε, στα πόδια μου ανέβαινε το νερό περίπου στα γόνατα. Αυτό το όνειρο έχει κι άλλο, αλλά δεν νομίζω να έχει καμία σχέση ότι μπορεί να σημαίνει κάτι, οπότε δεν σου το είπα. Ελπίζω να μην σε έβαλα σε κόπο. Αρχικά να σου πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ που έχεις κριτική σκέψη και σκέφτεσαι τι μπορεί να έχει νόημα και τι όχι. Σε δεύτερο επίπεδο θέλω να σου πω πλυντήριο. Έτσι όπως μου τα σκάει, μάλλον είναι σαν υποσυνείδητα. Το πλυντήριο σημαίνει ανακατεύω και σημαίνει ότι μάλλον τα έχεις κάνει λίγο σκατά, τα έχεις μπλέξει. Το ότι ήσουν με τον πρώην σου σημαίνει μάλλον η επιθυμία να τα ξαναβρείτε. Το ότι μετά εξαφανίστηκε και ήσασταν στα τηλέφωνα, μάλλον σημαίνει ότι έχετε χάσει επαφή και ότι σταδιακά χάνετε η επαφή. Το ότι ανεβαίνει το νερό στα πόδια σου σημαίνει ότι όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή το να ψάχνεις πάλι τον κομμενό στον πρώην σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να τον ξαναθες και όλα αυτά, σε πνίγει και θα σε πνίξει. Αυτά. Παρακάτω. Δεύτερο. Πρώτα απ' όλα καλημέρα, γιατί είναι και 11 η ώρα. Καλημέρα. Ό,τι ώρα και να το βλέπεις. Λοιπόν, αρχικά είμαι με το αγόρι μου εδώ και 1,5 χρόνο και τα πηγαίνουμε μια χαρά. Αλλά εγώ βλέπω συνέχεια όνειρα ότι κάνει κάτι με άλλες μπροστά μου, τις οποίες τις ξέρω, δεν είμαστε γενικά φίλες, αλλά μιλάμε. Όταν το ρωτάω γιατί το έκανε και τα λοιπά, δεν μου μιλάει και κάνει λες και δεν ενδιαφέρεται. Τι σημαίνει αυτό, συγγνώμη για την ενόχληση. Καμία ενόχληση, μην το ξαναπείς. Τίποτα. Σημαίνει ότι μάλλον κάνεις ιστερικές σκέψεις, οι οποίες μεταδίδονται και στον ύπνο σου. Θεωρείς ότι εσύ δίνεις περισσότερα στη σχέση και ότι το γουστάρεις περισσότερο από ότι εκείνος, μάλλον. Και αυτό βγαίνει ρε παιδί μου και στα όνειρά σου. Θεωρείς ότι μάλλον κάνει πράγματα για τα οποία δεν σου δίνει λογαριασμό, γιατί είδες ότι τον ρώταγες γιατί το κάνεις και δεν σου απάνταγε. Και γενικά εγώ σου προτείνω να τσιλάρεις, γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν βγαίνει σε καλό ιστερία. Αγγελική μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είμαι σίγουρη αν στέλνουμε εδώ τα όνειρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ. Είδα ότι πηγαίνουμε πεντήμερη με το σχολείο. Πριν από ένα χρόνο τελείωσα, αλλά ήμασταν στο αεροδρόμιο και κανένας δεν κρατούσε βαλίτσες. Όλοι είχαν γεμάτες μαύρες σακούλες με ρούχα. Και εγώ που ήμουν η μόνη που είχα βαλίτσα ήταν άδεια και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο που θα μέναμε, κατευθυνόμασταν προς το δωμάτιο, εγώ με τους κολλητές μου, και εγώ ένιωθα ότι αυτό το πράγμα το έχω ξαναζήσει, σαν ντεζαβού. Μπήκαμε παρόλα αυτά μέσα στο δωμάτιο και βλέπω τον φυσικό μου που μου έκανε. Στο φροντιστήριο όμως, μετά στο δωμάτιο και τον ρώτησα τι κάνει εδώ. Όμως μιλούσε ισπανικά για κάποιο λόγο και δεν υπήρχε συνεννόηση. Δεν βαίνω κάτω σε ρεσπιόν εδώ τι γίνεται με το δωμάτιο, αλλά δεν ήταν κανείς κάτω. Και έτσι ξαναπήγα στο δωμάτιο, όπου βρήκα την μία κολλητή μου να μιλάει με το φυσικό μου, ο οποίος τώρα μιλούσε ελληνικά. Και της έλεγε ότι μπορεί να την κάνει διάσημη, και εγώ ήθελα να την πάρω από εκείνον, σαν να ήθελα να την προστατεύσω. Όμως εκείνη δεν έφευγε και εγώ ένιωθα ότι δεν έχω τόση δύναμη για να την τραβήξω. Όμως μετά από λίγο ήρθε από μόνη της μαζί μου και φύγαμε. Όταν βγήκε έξω στο δρόμο, διαπιστώσαμε ότι μας κυνηγούσαν κάποιοι για να μας σκοτώσουν και εμείς τρέχαμε για να ξεφύγουμε. Και τότε εμφανίζεται πάλι ο φυσικός μου με τη μορφή του προϊόν μου και κατά κάποιο τρόπο μας βοηθούσε να ξεφύγουμε. Όμως εμείς δεν δεχόμασταν τη βοήθειά του. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί προϊόν. Ούτε μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γράφτηκε το προϊόν με το ταφένια. Συγγνώμη που δεν τα έστειλα σπαστά, αλλά έχει θέματα το κινητό. Το κατάλαβα. Λοιπόν, ταξίδι, ίσον αλλαγή. Μάλλον θες να κάνει μια αλλαγή αυτόν τον καιρό. Δεν αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο που κινείται φυσιολογικά ο κόσμος. Γι' αυτό και όλοι έχουν κάτι συγκεκριμένο και εσύ όχι, έχεις κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αυτά είναι κλασικά. Πάμε λίγο παρακάτω. Φτάνει στο ξενοδοχείο και βλέπεις το φυσικό σου
να μιλάει η γλώσσα που εσύ δεν καταλαβαίνεις, που μάλλον σημαίνει ότι δεν, όταν στο σχολείο δεν καταλαβαίνεις γρή από φυσική. Και εγώ ταυτίζομαι. Ή ότι γενικότερα δεν έχεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το μάθημα. Μετά κατεβαίνεις κάτω, δεν βρίσκεις κανέναν και πανεβαίνεις και βλέπεις τη φίλη σου να μιλάει με το φυσικό και να λέει ότι θα την κάνει διάσημη. Σημαίνει ότι είσαι σε μια φάση που σου λένε οι φίλες σου τα προβλήματά τους, τους συμβουλεύεις και σε γράφουνε. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον με τον τρόπο που μιλάς δεν ασκείς κάποια δύναμη και κάποια επιρροή πάνω τους, ενώ θα έπρεπε. Και δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να αλλάξεις τακτική. Στο λόγο που μου έχει τύχει. Μετά άρχισαν να σας κυνηγάνε να σκοτώσουν, εντάξει αυτό είναι κλασικό άγχος και μαλακίες και ξανεμφανίζεται ο φυσικό σου. Για κάποιο λόγο έχεις κάνει τον φυσικό σου ένα άτομο το οποίο σε μπερδεύει πάρα πολύ μέσα στο όνειρό σου. Δεν ξέρω για πού αναφέρεσαι, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο στην αρχή σου μιλάει και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μετά προσπαθεί να επηρεάσει τις φίλες σου. Μετά θα σώζει παρόλα αυτά. Είναι μάλλον κάποιο άτομο τώρα πρόσφατα στη ζωή σου που έχει μπει, το οποίο σου έχει μπερδέψει λίγο με τη συμπεριφορά του. Και το οπτικοποιείς μέσα από έναν φυσικό. Okay, why not. Τώρα ως προϊόν που είπες, δεν κατάλαβα τι είπες, όντως, οπότε δεν το σχολιάζω κιόλας. Πάμε να πούμε και ένα γκομενικό τώρα, έτσι να ευθυμίσουμε καθόλου. Μόλις χωρίσαμε με ένα κρυό στο ζώδιο. Μου μίλησε αρκετά απότομα, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι τον πείραξε. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω ή ούτε καν. Γενικά οι κρύοι σαν ζώδια γυρνάνε πίσω. Και πώς αντιδρούν στο χωρισμό, παύλα ερωτική απογοήτευση. Λοιπόν, ο κρυός γυρνάει πίσω, ναι. Εσύ όμως, εφόσον χωρίσατε, γιατί θες να τα ξαναβρείτε? Ενώ γενικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άμα ο άλλος έχει χωρίσει και δεν σου λέει ότι σε ξαναθέλει πίσω, γιατί να θες να τα ξαναβρεις μαζί του? Γενικά και στην ερωτική απογοήτευση δεν αντιδράει ωραία και συνήθως κυνηγάει πίσω. Άμα τον φτύσεις, το μυστικό με τον κρυό είναι ότι άμα τον φτύσεις και του δείξεις ότι δεν ενδιαφέρει και δεν σε άγγιξε καθόλου το γεγονός ότι χωρίσατε, θα τρέχει από πίσω σου. Άμα σε ενδιαφέρει αυτό το πλαίσιο. Αλλά εγώ οφείλω να σε προστατεύσω και να σου πω να μην ασχοληθείς και να πας παρακάτω. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Τα λέμε.